Πρωθυπουργός, θα είναι άτακτη χρεοκοπία. Αυτό λοιπόν εμείς δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε την ευθύνη, ούτε ο ελληνικός λαός ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Απλώς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιοποιήσουμε όσα θετικά περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου και στη συμφωνία συνολικά, όπως είναι η αναδιάρθρωση του χρέους, όπως είναι η προστασία των καταθέσεων. Υπάρχουν και διατάξεις οι οποίες είναι, αν θέλετε, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να βάλουμε τη χώρα, να ανακτήσει η χώρα το βηματισμό της και να οδηγηθεί η χώρα σε μία οδό ανάπτυξης και ανάκαμψης. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το αναπτυξιακό πακέτο που θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά οι ανεξάρτητοι Έλληνες βάζουμε και μία βασική προϋπόθεση. Ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει όχι στο μέλλον το απότερο, θα πρέπει από αύριο να γίνουν βασικά βήματα και κινήσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, των πελατειακών σχέσεων, της διαπλοκής. Είναι γεγονός ότι προς την κατεύθυνση αυτή υπήρχε μια καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Άρα, βέβαια, να κρατήσουμε ότι με την επιφύλαξη που νωρίτερα είπατε, ψηφίζετε ναι και στα δύο, έτσι. Με την επιφύλαξη και με το δικαίωμα σαφέστατα στον εισηγητή και στα μέλη της Επιτροπής να το χειριστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα το άρθρο 2 που περιλαμβάνει βεβαίως και την, είναι ο ουσιαστικός κορμός του σχεδίου νόμου, σαφέστατα είπαμε ότι θα το στηρίξουμε και εξηγήσαμε και τους λόγους. Να. Αλλά επιμένω στο κομμάτι που αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, πελατειακών σχέσεων, εκεί πρέπει να κάνουμε σημαντικά βήματα, γιατί δεν μπορείς να στερείς από τους πολίτες, να τους υποβάλεις σε θυσίες και από την άλλη πλευρά να μην κάνεις τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να υπάρξει απόδοση, να υπάρχει ένα αίσθημα δικαίου και οι πολίτες να καταλάβουν ότι επιτέλους σε αυτή τη χώρα αποδίδεται δικαιοσύνη.